Για μένα είναι μια καινούργια ευκαιρία, αλλά για όλους μας είναι μια συνέχεια η επίσκεψη αυτή. Γιατί ξέρουμε πάρα πολλά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη, έχετε βρεθεί και στην Αθήνα, έχουμε όλοι μαζί βρεθεί και στους δρόμους και σε διαδηλώσεις και σε συσκέψεις και σε παρεμβάσεις και στη Βουλή και εκτός Βουλής και παντού. Αλλά αυτό που περιγράψατε είναι κάτι που όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε βιώσει. Δεν είμαστε εκείνοι και το πλειοπληθυντικός αναφέρεται και σε εσάς ως εργαζομένους και σε εμάς ως πολιτικό κόμμα που κινούμαστε με τις παράλληλες θέσεις και ταυτόσιμες θέσεις στα ζητήματα των λιμανιών. Δεν είμαστε επισπεύδοντες. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ούτε εσείς ούτε εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία στα χέρια μας. Δεν είναι εύκολο, είναι το πιο δύσκολο και είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση και οι διοικήσεις έχουν την πρωτοβουλία. Αλλά δεν έχουμε μπορέσει να σπάσουμε και τα στεγανά που δημιουργούν. Και έτσι σχεδιάζουν τώρα και το ΤΑΙΠΕΔ, παλιότερα το Υπουργείο και οι διοικήσεις, τώρα σύν το ΤΑΙΠΕΔ, σχεδιάζουν εγκρυπτό. Από διαρροές, από αξιολογήσεις, από κάποιες άλλες παρεμβάσεις, από το ένα ή από το άλλο. Είναι αδιανόητο. Δεν είναι δυνατόν να μη συμμετέχει η κοινωνία και οι φορείς της, και η πολιτική και η κοινωνική, σε μια συζήτηση και σε ένα σχέδιο αξιοποίησης ενός τέτοιου το παραγωγικού τομέα. Αυτό όμως τώρα τι να πούμε, είναι ακριβώς η δομή της ελληνικής δημοκρατίας. Αλλά όσπου μπορούμε, κλεφτοπόλεμο, κλεφτοπόλεμο. Μία πληροφορία, μία παρέμβαση, ένα κενό που δημιουργήθηκε, οτιδήποτε, να έχουμε συνεργασία. Διότι τα χοντρά τα έχουμε πει, θα καταλήξω εκεί ποια είναι το πλαίσιο. Και νομίζω ότι είναι απολύτως κοινό το πλαίσιο. Τόσα χρόνια το έχουμε δημιουργήσει. Δεν είναι ζήτημα μιας απλής ανταλλαγής γράφων ή προφορικής συνεννόησης. Είναι από τις περιπτώσεις που έχουμε υποδομήσει μια σχέση κοινωνική και πολιτική σε κοινή πορεία. Και εσείς και εμείς, δηλαδή εννοώ το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στα λιμάνια, στον ΟΛΦ κυρίως, και η Ομοσπονδία, έχετε επεξεργαστεί θέσεις για το πόσο σημαντικό, όχι μόνο για τα δικά σας δικαιώματα, αλλά και για την οικονομία της χώρας, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι δικές μας επεξεργασίες. Όχι γιατί έχουμε απλώς και μόνο μια ιδεολογική αφετηρία που ξεκινά από την σπουδαιότητα του δημόσιου σχεδιασμού, που το πιστεύουμε, που το υπερασπιζόμαστε, αλλά μελετώντας και τα δεδομένα των λιμανιών και της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά και εν γέννη των λιμανιών, έχουμε εμπεδώσει και τεκμηριώσει αυτή την άποψη ότι το δημόσιο λιμάνι μπορεί να είναι παραγωγικότερο, μπορεί να είναι δημιουργικό, κυρίως όμως μπορεί να είναι πιο ωφέλιμο για την κοινωνία και για τους εργαζόμενους, αλλά και για την εμπλεκόμενη κοινωνία στην λιμενική βιομηχανία. Γιατί ένα λιμάνι δεν είναι μόνο ο χώρος που είναι οι προβλήτες και τα κτίρια. Είναι κυρίως, και εμείς έτσι το βλέπουμε το λιμάνι, αν αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πια έχουμε αναρτήσει και το κείμενο, είναι 51 σελίδες που έχουμε αναρτήσει για όλα τα ζητήματα, διάφορα κείμενα, επεξεργασίες. Έχουμε και για την λιμενική, για την ναυτιλία, και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα εκτενές κεφάλαιο για τα λιμάνια. Θα δείτε ότι η άποψή μας για τα λιμάνια δεν έχει ορίζοντα μόνο τον περιορισμένο χώρο της παραγωγικής βάσης του λιμανιού, αλλά συνδέει τη λειτουργία, την παραγωγική κάθε λιμανιού με την ευρύτερη περιοχή.